ήταν μια δύσκολη μέρα. Στην αρχή όλα φαίνονταν ότι θα κυλούσαν ομαλά. Άλλωστε ήμασταν μαθημένοι να πολεμάμε κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες. Όμως τώρα τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ο Barney Ross ήταν χτυπημένος στον νόμο και τα μαχαίρια του Lee Christmas δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν και τόσο πολύ στον καταιγισμό των πυρών που ερχόταν. Ήμασταν 6 εναντίον τουλάχιστον 30. Όμως τη λύση έδωσε ο Hail Caesar με μια οβίδα η οποία εξουδετερώσε 4 αυτόματα. Αυτό μας ανέβασε το ηθικό και έτσι καταφέραμε να αντεπιτεθούμε και να τους συντρίψουμε χωρίς απώλειες. Άλλωστε ένας αναμενόμενος θρίαμβος για τους Expendables. Μα καλά, τι λέει αυτός ο χαζός, σκέφτηκε ο Γιάννης Μπιφτέκης. Αφού αυτός δεν έπαιζε στην ταινία. Πάτησε dislike στο προσβλητικό βίντεο και τηλεφώνησε στον φίλο του, Γιάννη Πανφάγο. Πλησίαζε η ώρα του μεγάλου ντέρμπι. Ο διάλογός τους δεν ήταν και πολύ διαφορετικός από τις προηγούμενες φορές. Περιείχε σε αυθονία τη φράση «ρε μαλάκα», αρκετό ενεργητικό ομοφιλοφιλικό σεξ και τόσο πρώτο πρόσωπο πληθυντικού που κανένας θα μπορούσε να συμπεράνει ότι ο Γιάννης Μπιφτέκης και ο Γιάννης Πανφάγος ήταν υπάλληλοι των δύο αντίπαλων ποδοσφαιρικών εταιριών. Και επιτέλους, φτάνουμε στο θέμα του σημερινού βίντεο. Η αντωνυμία «εμείς» σημαίνει «εγώ» και τουλάχιστον άλλος ένας άνθρωπος. Πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί το «εμείς» και σε περιπτώσεις όπου δεν έχει καμία απολύτως συμμετοχή. Όπως κλασικά σε συναντήσεις μεταξύ αθλητικών εταιριών ή σε ιστορικά γεγονότα ή ακόμα και σε προϊόντα μυθοπλασίας. Εμείς πήραμε το κύπελο, εμάς έσφαξε ο διαιτητής, εμείς δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού, εμείς χτίσαμε τον Παρθενώνα, εσείς ήσασταν άγριοι, εσείς ζούσατε σε σπηλιές, διότι λειτουργεί και αμφίδρομα. Όμως, τι είναι αυτό που κάνει έναν φυσιολογικό κατά τα φαινόμενα άνθρωπο να χρησιμοποιεί έναν τέτοιο σουρεαλιστικό τρόπο για να εκφραστεί? Και τι είναι αυτό που κάνει έναν πολιτισμό που δείχνει να προοδεύει να αποδέχεται αυτόν τον τρόπο έκφρασης ως φυσιολογικό? Κατά πρώτο λόγο, όλοι έχουμε την ανάγκη να αισθανθούμε ωραία για πράγματα που έχουμε πετύχει. Ένα σταυρόλεξο που λύσαμε, μια πίστα στο Candy Crush Saga που τελειώσαμε, μια σεζόν του Sex and the City που είδαμε, μια φωτογραφία στο Facebook που αναφέραμε. Θέλουμε να έχουμε πράγματα για να καμαρώνουμε. Λογικό είναι. Είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης. Αυτό που δεν είναι λογικό είναι να βρίσκουμε προφάσεις για να οικειοποιηθούμε κατά θέματα άλλων. Ο Γιάννης Μπιφτέκης δεν συμμετείχε στο πειρατικό του 2004, άσχετα αν η Τράπεζα Πειραιώς προσπάθησε στεναρά να τον πείσει για το αντίθετο. Ο Γιάννης Πανφάγος δεν βοήθησε τον Μιλτιάδη στο μαραθώνα, άσχετα αν κάθε φορά που μολύνει τον κόσμο με την αμορφωσιά του λέει ότι «πολεμήσαμε». Θέλει και ο Γιάννης λίγη δόξα και τα προσωπικά του επιτεύγματα δεν ικανοποιούν τη δίψα του για νίκες και θριάμβους. Βέβαια θα μου πεις, και τι έγινε που το λέει έτσι? Όλοι ξέρουμε τι εννοεί, μπορεί να το λέει και για συντομία. Αντί για «νίκησε ο Παναθηναϊκός», μεγάλη λέξη, λέει «νικήσαμε». Στις λέξεις θα κολλήσουμε. Κοίτα, αν είναι να μην κολλήσουμε στις λέξεις και να λέμε ό,τι μας κατεβαίνει, τότε υποχόντριος θέλετε κόκκινο υπερσυντέλικος να θέμα. Οι λέξεις εκφράζουν κάποιες ιδέες, κάποιες έννοιες. Τραπέζι, τηλέφωνο, καρέκλα. Όταν λες «εμείς» για κάτι στο οποίο δεν συμμετέχεις, ο ελαττωματικός σου εγκέφαλος σου δίνει το αίσθημα της ικανοποίησης για κάτι που πέτυχες. Με αποτέλεσμα να εθίζεσαι στην εύκολη αυτή περηφάνεια και να προτιμάς να μην αγωνιστείς για να πετύχεις κάτι για το οποίο θα μπορείς να μιλάς με αυθεντικό και όχι με δανεικό καμάρι. Δηλαδή εννοώ ότι όσοι λένε «εμείς» δεν έχουν καταφέρει ποτέ τίποτα? Όχι. Ίσως κάποιοι να υποτιμούν τα δικά τους κατορθώματα. Άλλοι μπορεί να έχουν καταφέρει αρκετά, αλλά να μην τους φτάνουν. Άλλοι θεωρούν ότι ο τόπος γέννησής τους αρκεί και δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα άλλο. Ενώ υπάρχει και εκείνη η θυμωμένη Greek κοπελίτσα, η οποία κολυμπάει στα νερά χιλιάδων νησιών, μιλάει 5 γλώσσες, αλλά νομίζει ότι επινόησε τη δημοκρατία, την κριτική και ποιος ξέρει πόσα άλλα πράγματα. Και ειδικά στον επαγγελματικό αθλητισμό έχει πολύ γέλιο το θέμα. Είναι ο Γιάννης Μπιφτέκης με την αναγέννηση της Αρκαδιάς επειδή είναι το χωριό του, είναι η ομάδα του χωριού του. Αλλά είναι και με τον Ολυμπιακό επειδή θέλει να πανηγυρίζει και κάνει ένα πρωτάθλημα. Αλλά είναι και με τη Ρεάλ Μαδρίτης επειδή θέλει να πανηγυρίζει και κάνει ένα ευρωπαϊκό κύπελο. Αλλά είναι και εθνική Βραζιλίας επειδή θέλει να πανηγυρίζει και κάνει ένα μουντιάλ. Και μαλώνει για ώρες προσπαθώντας να πείσει κόσμο και τον εαυτό του ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από εσάς και τα τελευταία χρόνια το εμείς το έχει κάνει εγώ. Δηλαδή τι σκάτα μπορεί να δημιουργήσει αυτός τώρα? Θα γράψει κανένα μυθιστόρημα? Εντάξει, μακάρι να κάνω λάθος, να υπερβάλλω, αλλά ξέρω εγώ. Για το σημερινό sit-down tragedy αποφάσισα να πειραματιστώ με την τεχνική της green screen. Επειδή βέβαια την ώρα που γυρίζω το βίντεο δεν έχω ιδέα για το τι θα καταφέρω,
αυτό που βλέπετε πίσω μου είτε είναι μια φωτογραφία που σημαίνει ότι τα κατάφερα, είτε είναι ένα πράσινο σεντόνι που σημαίνει ότι κουράστηκα να προσπαθώ. Όπως και να έχει, έχουμε αλλάξει σκηνικό και είναι σαφώς καλύτερα.